χρόνια πολλά, καλό να είναι σε όλους και να σας ευχαριστώ για την δική μας ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. Και βεβαίως, μια και μιλάω για το μέλλον, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια κρίσιμη απόφαση. Μια κρίσιμη απόφαση που πρέπει να λάβουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες που σημεία μαζί. Και αφορά το μέλλον της χώρας μας. Η πραγματικότητα είναι ότι τα 4 χρόνια, τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε αυτόν τον τόπο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες, τις πιο ισχυρές παγκόσμιες κρίσεις, αλλεπάγγελες παγκόσμιες κρίσεις, που πραγματικά απείλησαν την ελληνική κοινωνία, συνολικά την Ευρώπη και το πλανήτη ολόκληρο, αλλά τελικά μέσα από μια προτεταγματική αντιμετώπιση, σήμερα η κοινωνία μας και η οικονομία μας βγαίνει πιο δυνατή από όταν ξεκίνησαν αυτές οι κρίσεις. Να θυμίσω ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση, στη συνέχεια μια τεράστια παγκόσμια υγειονομική κρίση και η πανδημία, μια γεωπολιτική κρίση που έχει να κάνει με έναν πόλεμο στην γειτονιά μας, της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία, και βεβαίως μια ενεργειακή κρίση, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχει πλήξει στην Ευρώπη τα τελευταία 50 χρόνια. Μια τριπλή ενεργειακή κρίση, καθώς οι τιμές του φυσικού αερίου, οι τιμές του πετρελαίου και οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας δεκαπλασιάστηκαν σε σχέση με την προκρίσης περίοδο. Και παρόλα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατάφερε να στηρίξουν την ελληνική κοινωνία και να στηρίξουν την ελληνική οικονομία. Σήμερα, μετά από 3,5 χρόνια αλλεπάλληλων διαδοτικών παγκόσμιων κρίσεων, η Ελλάδα βγαίνει πιο δυνατή. Οι φόροι έχουν μειωθεί, το εισόδημα των πολιτών σταδιακά αυξάνεται και στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αλλά και του δημοσίου τομέα. Οι φόροι έχουν μειωθεί σημαντικά και βεβαίως στην Ελλάδα σήμερα υλοποιούνται τα περισσότερα έργα που έχουν υλοποιηθεί ποτέ σε αντίστοιχη περίοδο η χώρα μας. Εδώ στον τόπο μας Αφρίκανα έχουν διατεθεί από το Υπουργείο αλλά και από συνολικά από την κυβέρνηση πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 3 χρόνια για να στηρίξουν την περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη του Δεκάδου. Γιατί πρέπει να πω, και εδώ θα ολοκληρώσω, ότι η ανάπτυξη της χώρας περνάει μέσα από την ανάπτυξη του πρωτογενού τομέα, μέσα από την ανάπτυξη της περιφέρειας. Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στην ελληνική περιφέρεια. Και γι' αυτό βασική προτεραιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της κυβέρνησής μας είναι η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας, ώστε οι νέοι και οι νέες να μείνουν στον τόπο μας, να μείνουν στα Βρύκα, να μείνουν στην ελληνική περιφέρεια, όχι επειδή είναι εγκλωβισμένοι, αλλά από επιλογή να ζήσουν, να δημιουργήσουν και να ονειρευτούν. Και με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά και η Ελλάδα θα πάει πολύ πολύ ψηλά με τη νέα κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας μετά τις 21 Μαΐου. Σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά σε όλους.